Θέλουμε ένα σχολείο καινούριο τώρα, χτες. Το αξίζουν τα παιδιά μας. Με κίνδυνο λοιπόν φέρνουμε τα παιδιά που τα προσέχουμε στο σπίτι μας, τα έχουμε με πολύ προσοχή. Οι περιγραφές τους ξεπερνούν κάθε λογική και αποτυπώνουν τη δραματική κατάσταση σε ένα ειδικό σχολείο που θεωρητικά θα έπρεπε να τηρεί ευλαβικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις και πάνω απ' όλα να ανταποκρίνεται στο ρόλο του. Κι όμως, εν έτη 2020, στο συγκεκριμένο σχολείο ελείψει υποδομών, ακόμη και το άλλαγμα κάποιων παιδιών για να παραμένουν καθαρά, γίνεται στο πάτωμα. Αναγκάζονται το βοηθητικό προσωπικό να αλλάζει παιδί που χρήζει σπάνα στο πάτωμα. Έχουμε μπει στην Ευρώπη, είμαστε Ευρωπαίοι. Πού? Ας φτιάξουν ένα πρότυπο, ένα σχολείο για αυτά τα παιδιά, που να, τα παιδιά αυτά είναι στις σπάνες, δηλαδή κάτω. Τα βάζουν τα παιδιά στο πάτωμα. Δεν υπάρχει χώρος. Είναι όλες λιόμενες θέσεις, είναι σε ένα χώρο 5x5 να σκεφτείτε, είναι το γυμναστήριο που εκεί μπαίνουν συχνά δύο τμήματα μέσα να κάνουν γυμναστική. Η φυσικοθεραπεία, η εργοθεραπεία γίνεται στον ίδιο χώρο, αλλά και η καθαριότητα παιδιών στον ίδιο χώρο ταυτόχρονα μαζί, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο. Με την ειδική εκπαίδευση να μοιάζει φτωχός συγγενής και τα παιδιά τους, παιδιά ενός κατώτερου Θεού, οι γονείς ξεκαθαρίζουν πως δεν θα επιτρέψουν άλλο τον κίνδυνο και την απαξίωση στη σχολική πραγματικότητα του συγκεκριμένου σχολείου που εδώ και 13 ολόκληρα χρόνια στεγάζεται σε λιόμενα που μπάζουν νερά και πλημμυρίζουν, που βραχυκυκλώνουν και που δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση στις ανάγκες των μαθητών. Πλημμύρες το χειμώνα, έτσι, με κίνδυνο ηλεκτροπληξίας των παιδιών. Έτσι, το καλοκαίρι ανθυγιεινές αίθουσες, όπως βλέπετε, λιώμενα, ετοιματζίδικα, γυπουσανίδες και όλα αυτά. Νιώθετε ότι είναι παρατημένα τα παιδιά? Εγκαταλελειμμένα. Παρκαριστήκαμε εδώ πριν από 13 χρόνια και αυτό ήταν. Η πολιτεία ηρέμησε, η πολιτεία ησύχασε. Ενώ υπάρχει μελέτη από το Υπουργείο Παιδείας για το πώς, τι προδιαγραφές πρέπει να πληρεί ένα καινούριο κτίριο, έχουμε μόνο υποσχέσεις ότι θα γίνει κάποια στιγμή κάπου. Να εξαντλήσει τα πάντα. Δηλαδή έχουν κάνει και συναντήσεις με τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και αυτό που λαμβάνουν πάντα και αυτοί και σε κοινές. Συναντήσεις που είχα και εγώ με αυτούς, είναι πάντα υποσχέσεις ότι θα γίνουν πράγματα. Με τις αδιάκοπες εκκλήσεις τους να πέφτουν στο κενό, οι γονείς των μαθητών του ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου και λυκείου Ηρακλείου προχωρούν σε διήμερη συμβολική κατάληψη, σε μια ίστατη προσπάθεια να ασκήσουν πιέσεις και να ακουστούν τόσο από την πολιτεία, όσο και από το Δήμο Ηρακλείου.